Καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ. Από την Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι και εσείς ως εκπρόσωπος των συγγενών ταλαιπωρείστε, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία σιγά σιγά ξετυλίγεται, πάτερ μου, σωστά? Βέβαια, για μας, Νικήτα, αγαπητοί ακροατές, ήταν αναμενόμενη η απόφαση του αρμοδίου εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, γιατί εμείς το θεωρούμε σαν δολοφονία εχθρομελέτης. Μάλιστα, όταν ζητούσατε να γίνει αυτός ο έλεγχος, πάτερ μου, προσπαθούσαν να καλύψουν αυτή την ιστορία? Κάποιοι σας έλεγαν δεν χρειάζεται να προχωρήσετε, αφήστε το κτλ. Ή ήταν πρόθυμη εξ αρχής? Όχι, εγώ δεν έχω αντιληφθεί. Ναι, δεν αντιληφθήκα εγώ κάτι τέτοιο, προς Θεού. Απλά και το Υπουργείο και οι γιατροί προσπάθησαν να βρουν μια άκρη, γιατί πρόκειται για άτομο, Νικήτα, με ειδικές ανάγκες, με ειδικά χαρίσματα, προστατευόμενο του γραβείου ευημερίας της Επαρχίας της Πάφου. Μάλιστα. Ο Χριστάκης πρόκειται για ένα άγιο άνθρωπο, έναν άγιο παιδί, είναι προστατευτικός και κερδοσκήπου στην Πάφο. Και δεν επιτρέπεται στην κοινωνία της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κύπρο 2012, να φύγει άνθρωπος από μολυσμένο αίμα, το οποίο έρθει από το νοσοκομείο Λεμεσού, οι γνωρίες μου λένε. Από το νοσοκομείο της... Να ελεχθεί και από την Λεμεσό, ναι, και από την Λεμεσό και από την Πάφο, γιατί ήταν, νομίζω, ήταν όμικρο αρνητικό το αίμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πάντερ, τότε έχουμε μία έρευνα χωρίς να ευθύνεται κάποιος, απλά επιρρύπτει ευθύνες, λέει, σε κάποιους λειτουργούς χωρίς να τους κατονομάζει. Όχι, έρευνα έχουμε, αλλά ευθύνες υπάρχουν. Σίγουρα. Και εγώ σας λέω, μπορούσε να ήταν μια κεφαλική στο χειρουργείο της Πάφου, ένα δυστύχημα με ένα νεαρό παιδί, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε, ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Να φύγει με υπατήτηδα βήτα, με σιψεμία. Και ο Χριστάκης Νικήτα του έχει αποκοπεί το πόδι λόγω του ζαχάρου. Και εμείς και οι συγγένεις και το Ίδρυμα, και εγώ προσωπικά, σαν προϊστάμενος του Ιδρύματος, έχουμε δώσει πολύ αγάπη στον Χριστάκη, ψυχολογική στήριξη, να αντέξει το χαμόν του ποδιού του. Και του είπαμε, Χριστάκη μου, θα βάλεις πόδι ξύλο, θα περπατήσεις, καρεκλίτσα ηλεκτρική, να σου αγοράζουμε, ίσως θα είναι όπως πριν. Και εγώ έχουμε συνεφέρει, χαμογελούσε, τελευταία όλα καλά. Ανεβάζει πυρετών, τον παίρνουν στο νοσοκομείο, Νικήτα, και σαν μια εβδομάδα πεθαίνει. Ανίδυνατο. Αν είναι δυνατόν, στην καλό Κύπρο. Καλό τον Υπουργό να γίνει να μιλήσει δημόσια στον Κυπριακό λαό. Ειλικρινά. Είναι επειδή μερικές ανάγκες. Είναι άνθρωπος του Θεού, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Μα για κανένα δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ότι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αλλά μένουμε να δούμε. Στην Κύπρο του 2012. Τι θα απαντήσει το πόρισμα που, το νέο που ζητά ξανά ο Υπουργός.